Γεια σας αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, στο κανάλι Ακασταρό, για όσους το γνωρίζουν, όπου εδώ κάνουμε αναλύσεις ταρό, αστρολογικές αναλύσεις, αριθμολογικές, διάλεξη μια κάρτα κτλ. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος και εγώ με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σχετικά με τις φωτιές. Δεν θα μπω σε αναλύσεις, δεν θα προπώ κάτι άλλο. Ο καθένας απλά ας μπορέσει να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορεί, με όποιο μέσο μπορεί κτλ. Ήμουνα όντως σε μία κατάσταση αν θα έκανα τελικά το βίντεο ή όχι, αλλά πάντα όμως επιλέγω ότι και μέσα από όσες δυσκολίες και όσες τραγικές στιγμές και αν έχουν συμβεί στη ζωή μας, η ελπίδα, η δύναμη, η αγάπη, η υποστήριξη, η φροντίδα, η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των ανθρώπων είναι αυτό το οποίο τελικά πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας και να το έχουμε σαν οδηγό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι δεν τους γνωρίζουμε, αλλά και άντρες και γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει σε όλη αυτή την προσπάθεια, ήρωες και ηρωίδες με αυταπάρνηση, χωρίς να γνωρίζουν κούραση, όχι γνωρίζουν μάλλον την κούραση, αλλά την ξεπερνάνε, προσπαθούν να μας σώσουν, να μας βοηθήσουν, ό,τι περνάει από το χέρι τους. Θα μείνω σε αυτό, θα μείνω στο θετικό, θα μείνω στη δύναμη, στην αλληλοϋποστήριξη, στους ανθρώπους, στους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μας φροντίζουν για να είμαστε εμείς καλά. Ας μείνουμε εκεί. Όμως θα κάνω το βίντεο και λέω, παρόλο που και εγώ είμαι σε διακοπές και τέλος πάντων θα μπορούσα να πω «Α, δεν το κάνω» ή οτιδήποτε, το κάνω καθαρά σαν μια από δική μου εσωτερική ανάγκη ώστε να μπορέσω να βοηθήσω όσους μπορέσω να βοηθήσω ανθρώπους λίγο να βρουν μια ελπίδα, μια χαρά, ένα φως στο τούνελ που λένε. Θα μου πει κάποιο, αν με βλέπει για πρώτη φορά, μα μέσα από τα ταρό, ναι, μέσα από τα ταρό. Μέσα από την αστρολογία, ναι, μέσα από την αστρολογία. Μα βρε, ακάζουμε εδώ, ο κόσμο καίγεται και εσύ θα μα μιλήσει για την πύλη του Λέοντα, ναι, ακριβώ αυτό. Στι δύσκολε στιγμέ, η ζωή είναι αυτή η οποία επιβιώνει. Η ζωή είναι αυτή η οποία θα δημιουργήσει πάλι ζωή. Η ζωή και οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν να επουλώσουν όποιε πληγέ. Η πύλη λοιπόν του Λέοντα, για να μπω κατευθείαν στο θέμα, να αρχίσω να ξεκινάμε να σας πω 2-3 πραγματάκια και να δούμε θετικά πράγματα, ρε παιδιά. Να δούμε όμορφα πράγματα, να πάρουμε λίγο έμπνευση, να ξεφύγουμε και λίγο, να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, διότι αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε κολλήσει και λογικό είναι σε μια τηλεόραση και στις ειδήσεις και παίρνουμε τόσο πολύ καταστροφολογία και δηλητήριο που οι ψυχές μας, δηλαδή μέσα η καρδιά μας, οι ψυχές μας σκίζονται πραγματικά, έτσι, συναχωριόμαστε. Λοιπόν. Πύλη του Λέοντα. Τι συμβαίνει λοιπόν στις 8 Οκτώβου κάθε χρόνο, λίγο πιο πριν βέβαια, η πύλη ανοίγει πάντα λίγες μέρες νωρίτερα, 26, 27 Ιουλίου, 28 Ιουλίου, εκεί ανάλογα τώρα με τις τοποθετήσεις, ας το πούμε, τις αστρολογικές, και φυσικά εννοείται 8 Οκτώβου είναι στη φάση της μεγίστης δύναμης. Και φυσικά λίγες μέρες μετά, όχι αμέσως, έχει πολύ μεγάλη δύναμη και μας βοηθάει ενεργειακά. Να σας πω, δεν βοηθάει ενεργειακά την ανθρωπότητα, δηλαδή δεν βοηθάει ώστε μια πύλη, ξέρω εγώ, να βοηθήσει στο σβήσιμο της φωτιάς και τα λοιπά, να σας το πω έτσι. Είναι καθαρά για ανθρώπους και για ανθρώπους όσους θέλουν να μπουν στην πύλη. Ανοίγει αυτή η πύλη ενεργειακά για να περάσουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ως γνωστόν δεν θα περάσουν όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό διότι κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν, ή κάποιοι άνθρωποι το αγνοούν, ή κάποιοι άνθρωποι δεν δίνουν σημασία σε αυτά, ή δεν το δέχονται κτλ. Τι εννοούμε ενεργειακά φορτισμένες πύλες, γιατί όλες αυτές είναι πύλες και φυσικά έχουμε πύλες κάθε μήνα σχεδόν, με διαφορετική ιδιότητα και ενέργεια. Αλλά τι γίνεται όμως σε αυτές τις καταστάσεις. Να σας πάω λίγο πίσω στο χρόνο, στην ιστορία. Πολύ απλά λόγια, πολύ απλά πράγματα και κατανοητά για να το καταλάβετε. Σύριος. Οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και οι αρχαίοι λαοί, πανασφαιρόπως και οι Αιγύπτιοι, λατρεύανε το Σύριο, το σύστημα του Σύριου γενικότερα. Και θεωρούσαν τον Σύριο ως τον ανώτερο πνευματικό ήλιο, πιο ανώτερο από το δικό μας τον ήλιο, όπου από το Σύριο πρωτοξεκίνησαν οι ακτινοβολίες, πριν χιλιάδες, πρωτού δημιουργηθεί το ανθρώπινο είδος, ώστε να επηρεάσει τη γη ενεργειακά για να δημιουργηθεί, σύν όλα τα άλλα βέβαια, η ζωή στη γη. Τώρα, πώς οι αρχαίοι Έλληνες, πώς οι Βαβυλώνοι, πώς οι Αιγύπτιοι γνωρίζανε για το Σύριο, αυτό ακόμα παραμένει ένα μυστήριο και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει και για τους Ντογκόν, που είναι μια φυλή στην Αφρική, οι οποίοι γνωρίζαν το Σύριο και το λατρεύαν το Σύριο.
αρχαία φύλη, η οποία ήταν χωρίς μέσα, χωρίς, πώς να σας το πω, χωρίς εξέλιξη, δηλαδή τεχνολογική, κι όμως γνωρίζανε το Σύριο και είχαν πει πολλά πράγματα με μεγάλη λεπτομέρεια. Αξίζει να το διαβάσετε. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν με αυτή την πύλη, τι γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση, γιατί θα σας το πω με απλά λόγια. Ο Σύριος λοιπόν ευθυγραμμίζεται, όπως και οι πυραμίδες της Αιγύπτου ευθυγραμμίζονται αυτή την περίοδο γενικότερα, με τον Σύριο, με την ισχυρή του φωτεινότητα, ας το πούμε, και ευθυγραμμίζεται και με τον ήλιο. Αυτή η ευθυγράμμιση, δηλαδή, που συμβαίνει Σύριος, ήλιος και γη, βέβαια στο ζώδιο του Λέοντα, δημιουργεί κάποιες ενεργειακές δύνες, το επαναλαμβάνω, ενεργειακές δύνες, όπου έρχονται και συντονίζονται αυτές οι ενεργειακές δύνες με τις αντίστοιχες δύνες ή ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, εμείς οι άνθρωποι, είμαστε βιοενέργεια, έχουμε ενέργεια πάνω μας, έτσι. Έχει αποτυπωθεί και έχει φωτογραφηθεί και τα λοιπά. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό για τον άνθρωπο? Αυτός που θα επιλέξει να μπει σε αυτή την ενέργεια μεταμορφώνεται. Η πύλη μεταμορφώνει. Συντονίζεται με τα ενεργειακά κέντρα, με τα 7 μας ενεργειακά, μάλλον και με τα 8 να πω έτσι ενεργειακά κέντρα. Είναι 7 και το 8 είναι ο νότορος εαυτός μας και συντονίζονται όλα αυτά και δημιουργεί, ανεβάζει δονήσεις. Τι σημαίνει ανεβάζω δονήσεις? Σημαίνει ότι ανεβάζω την ενέργειά μου, σημαίνει ανεβάζω το επίπεδο των σκέψεών μου, ανεβάζω την καρδιά μου, ανεβάζω την ψυχή μου, ανεβάζω το πνεύμα μου σε άλλα πιο επίπεδα λίγο διαφορετικά, τα οποία ξεφεύγουν λίγο από αυτόν τον κόσμο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φυσικά δεν σημαίνει ότι θα γίνουν έτσι. Οι Άγιοι, αν τους έχει παρατήσει, στις εικόνες που έχουν γύρω-γύρω από το κεφάλι τους έχουν ένα περίγραμμα, έτσι, ένα χρυσό. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το φως. Είναι ότι είναι φωτισμένοι. Είναι ότι σαν να μην ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο, σαν να ανήκουν σε έναν πνευματικό κόσμο. Όμως θα πω το εξής. Σαν άνθρωποι ανήκουμε και σε αυτόν τον κόσμο, στη γη, αλλά και στον πνευματικό κόσμο. Είναι δύο τα επίπεδα. Το 8 εδώ, η πνευματικότητα, σημαίνει να γίνουμε λιοντάρια. Αλλά το λιοντάρι όμως, το οποίο έχει μεταμορφωθεί από πρόβατο σε λιοντάρι. Αυτό είναι μια μεταμόρφωση, διότι αυτή η πύλη σημαίνει μεταμόρφωση, θα την εξηγήσω. Λατρευόταν επίσης και στα προχριστιανικά χρόνια, όταν η αστρολογία, οι συμβολισμοί, ο χριστιανισμός ήταν μαζί. Τότε ήταν μαζί. 8-8 σήμαινε ότι ο Ιησούς, ο οποίος από πρόβατο επισφαγή, τελικά αναστήθηκε και έγινε λιοντάρι. Αλλά τι λιοντάρι όμως? Αγνό λιοντάρι, δυνατό λιοντάρι, μεταμορφωμένο, με λάμψη, με δύναμη, με φως, με αγάπη. Γι' αυτό υπάρχει και όλο αυτό το φως, και αυτό υπάρχει και αυτή η ηρεμία και η πραότητα σε αυτή τη γυναίκα και η ηρεμία, η οποία αγκαλιάζει αυτό το λιοντάρι. Τι σημαίνει ο αριθμός 8? Να δούμε 2-3 πραγματάκια. Είναι η δύναμη. Και ο Ιησούς φυσικά έχει λεξαριθμό στο όνομά του 888. Το 8 λοιπόν είναι η δύναμη, είναι ο δυνατός. Έχει κυρίαρχο πλανήτη τον Κρόνο, τον ουρανό. Γι' αυτό σας έγραψα ότι υπάρχει ο Κρόνος παίρνει εντολές, ας το πούμε, από το Σύριο για το κάρμα σε αυτή τη ζωή και πώς τα πράγματα οργανώνονται, και όλοι εμείς αναζητούμε λοιπόν αυτό το κάρμα να γίνει θετικό, και λέγεται, ή λέγανε οι αρχαίοι, οι προχριστιανοί, ας το πούμε, ότι μέσα από αυτή την πύλη εξαγνίζονται κατά κάποιο τρόπο και οι αμαρτίες, ή το κάρμα καίγεται, ευθυγραμμίζεται και καίγεται, γίνεται δηλαδή θετικό. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Απλά θα σας δώσω και δύο μεθόδους που μπορείτε να τις εφαρμόσετε, να τις κάνετε. Είναι πολύ απλές. Είναι για εσάς καθαρά. Να το δείτε, να πειραματιστείτε. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι απλές, αλλά και αποτελεσματικές. Για να δούμε λίγο και τις δονήσεις και εσείς τι θέλετε να κάνετε. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με το αίτιο και το αίτεο. Είναι καθαρά κανονικό το 8. Έχει να κάνει και με το άπειρο, αν το γυρίσω έτσι. Είναι ο αριθμός του απείρου. Το 8 σημαίνει η γη εδώ κάτω και φυσικά σημαίνει και η πνευματικότητα. Οι λέξεις που χαρακτηρίζουν αριθμό 8 είναι η οργάνωση, επιχειρηματικότητα, αίτιο και αιτιατό, δύναμη, δουλεύουμε σκληρά και μεθοδικά και φιλόδοξα.
Βέβαια, μπορεί να γίνει απληστία, σκληρότητα, ισχύει ο νόμος του χρήματος και υπερφιλοδοξία σε αρνητικές δονήσεις. Και μην ξεχνάτε, στην αστρολογία, στην αριθμολογία, στα ταρό υπάρχουν θετικές και αρνητικές δονήσεις. Αυτό που ζούμε γενικότερα είναι η έκφραση του κακού. Μέχρι εδώ δεν λέω κάτι άλλο. Αυτό τώρα το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι η αγάπη. Ξεκινάμε για την αγάπη. Το 8 μιλάει για την αγάπη. Να πιστέψουμε λοιπόν ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να γίνουμε αγαπητοί, αξιαγάπητοι και να βιώσουμε και την αγάπη. Αξιοπρέπεια, δύναμη, ακεραιότητα, ελπίδα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Υπάρχει και ένα άλλο εδώ πέρα, είναι από τους ρούνους, για να δείτε πόσο όμορφα ταιριάζουν όλα που έχει να κάνει με την αγάπη και εδώ πέρα, που και αυτό κάνει σαν ένα οκτάρι ας το πούμε και φυσικά κάνει και το άπειρο εδώ, είναι η γονιμότητα, τα νέα ξεκινήματα και η προστασία. Ένστικτα λέει επιθυμίες, προσωπικές σχέσεις, νέα ξεκινήματα, δύναμη αποφάσεων, προσεκτική προετοιμασία, κύκλος μετατροπής. Ήρθε η στιγμή να μετατρέψουμε πολλά πράγματα. Και φυσικά να κάνουμε την τελική μας κατάσταση. Την τελική μας, να το πούμε έτσι, απόφαση για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα. Ολοκληρώνοντας, αυτό που έχω να πω τώρα είναι για τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε, με ποιο τρόπο εσείς μπορείτε να επωφεληθείτε από όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Είπαμε δεν μπαίνουν όλοι. Ο λόγος δεν είναι ότι υπάρχει ένα φιλτράρισμα, διότι είναι κάποιος ο οποίος άμα θέλει μπαίνει. Είναι η ελεύθερη βούληση. Να θυμάστε πάντα το πιο ισχυρό ενεργειακό αποτύπωμα που είχε ένας άνθρωπος, διότι είναι δοσμένο από το Θεό, πραγματικά είναι ευλογία από το Θεό, είναι ελεύθερη βούληση. Συγγνώμη. Πολλοί το αμφισβητούν, αλλά πραγματικά η ελεύθερη βούληση είναι αυτό που έχει δώσει στον άνθρωπο την απόλυτη ελευθερία και είναι με την ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και ίσως βλέπετε όλα αυτά τα τραγικά που γίνονται, αλλά εννοείται όμως ότι υπάρχει και δικλίδα ασφαλείας, διότι κάποια στιγμή όλα με κάποιο τρόπο πληρώνονται. Μπορεί να μην είμαστε μάρτυρες σε όλα αυτά τα οποία θα είμαστε μπροστά, δηλαδή για να δούμε κάποιον να πληρώνει για κάτι που έχει κάνει κακό. Παρόλα αυτά όμως μπορούν να πληρωθούν με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει, αν θέλετε, η νόμη του κάρμα, αλλά όμως και το τι έχει καταγραφεί σε αυτόν που έκανε το θήτη στη μνήμη του και πώς αυτή η μνήμη του θα επηρεάσει την πληροφορία και στα υπόλοιπα κύτταρά του κτλ. 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 Και τους υπόλοιπους ανθρώπους και πιο έξω που θα βγαίνει και ό,τι άλλο είναι. Η πρώτη μέθοδος λοιπόν είναι στο βιντεάκι, η μέθοδος 369. Είναι μια πολύ απλή μέθοδος, είναι πολύ δυνατή μέθοδος. Εκεί μπορεί να γράψετε ή τρεις επιθυμίες ή μια επιθυμία καρδιάς ή απελευθέρωσης. Για αυτή την πύλη γράψτε κάτι για απελευθέρωση. Παραδείγματος χάρη να γράψετε κάτι θετικό, δηλαδή θέλω να απελευθερωθώ από το άγχος μου ή θέλω να απελευθερωθώ ξέρω, από μια ανασφάλεια που μπορεί να έχω ή θέλω η καρδιά μου να είναι πιο, όχι πιο, να είναι ευαίσθητη αλλά να είναι πιο ας το πούμε οριοθετημένη και προστατευμένη. Σκεφτείτε εσείς out of the box που λένε, εκτός νόρμας και μπορείτε να γράψετε αυτά τα οποία θέλετε, ακολουθήστε τις οδηγίες, εντάξει. Λοιπόν, 6 φορές την ημέρα, επί 9 δευτερόλεπτα, καθημερινά για 21 μέρες, εάν μπορέσετε να το κάνετε, και τότε θα αρχίσετε να βλέπετε αλλαγές πραγματικά, διότι προγραμματίζετε το υποσυνειδητό σας. Οι ενέργειες τώρα και οι αποφάσεις που θα πάρουμε αυτή την περίοδο αφορούν και τους επόμενους 6 μήνες, φίλες και φίλοι. Ναι, από 8-8 μέχρι και τους επόμενους 6 μήνες, αφορούν, θα μας επηρεάσουν οι αποφάσεις ο καθένας που θα πάρει, οι επιλογές που θα πάρει. Οπότε καλό θα είναι να το δείτε ζώδιο και οροσκόπο, αυτό που θα κάνουμε, θα ξεκινήσω ένα ζώδιο, αλλά σας λέω τώρα την πρώτη μέθοδο εδώ για να τα βάλουμε λίγο κάτω. Αυτή είναι η πρώτη μέθοδος. Δείτε το βίντεο μου με λεπτομέρεια που υπάρχει 3 επιθυμίες, 3, 6, 9, θα το δείτε. Μπορείτε να πάρετε από εκεί κάποια έμπνευση, να το δείτε. Είναι πολύ καλό όσον αφορά για απελευθέρωση, διότι όταν απελευθερωθούμε από βάρη, παίρνουμε και δύναμη. Η άλλη μέθοδος, είναι και αυτή πάρα πολύ απλή, είναι ο διαλογισμός των 8, του 8 ας το πούμε. Κάθεστε κάπου αναπαυτικά,
κάπου πολύ ήρεμια, να μην έχετε κλείσει τα πάντα, να μην σας απασχολεί κανένας, να υπάρχει λίγο ησυχία. Μπορεί να βάλετε και μουσικούλα, οτιδήποτε. Μπορεί να φτιάξετε ένα ωραίο χώρο με στικάκι, με κάτι αρωματικό, ό,τι αρέσει τον καθένα, έτσι. Και πάρτε, αν έχετε κρύσταλλο, οποιοδήποτε κρύσταλλο σας κάνει εσάς κλικ, σας διαισθητικά δηλαδή, ή αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και ένα μικρό λαδάκι. Λαδάκι κανονικά και φαγητού, ναι, αυτό. Ή αν θέλετε κάποια από αυτά τα αρωματικά έλαια που πουλάνε, απλά πράγματα δηλαδή, ή ώρα σώμα, αν έχετε ακούσει ώρα σώμα ή αν έχετε ακούσει από ανθοϊάματα μπαχ, θα το βάλετε εδώ πέρα. Θα σας πάω τώρα διαδικασία, βήμα-βήμα, στο διαλογισμό. Το πρώτο πράγμα που κάνετε αφού ηρεμήσετε και φτιάξετε το χώρο σας να είναι ωραίος, απαλός, χαλαρός, αυτό που αρχίζετε και κάνετε είναι κλείνετε τα μάτια, προσπαθήστε να αφήσετε όλες τις σκέψεις σας, προβλήματα, γκομενικά, ογκόμενος ή γκόμενα, το ένα, το άλλο, σχέσεις, οικογένειες, κληρονομικά, τι θα πάρω, πώς θα τα βγάλω, πώς θα κάνω εκείνο το άλλο. Κάθεστε σε μια κατάσταση ηρεμίας λοιπόν και προσπαθείτε θα πάρετε 8 ανάσες βαθιές. Ο καθένα με το δικό του ρυθμό. Δηλαδή, βαθιές ανάσεις και θα εκπνέετε απαλά. 8 φορές. Εντάξει. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή, βαθιά εισπνοή και εκπνοή πιο απαλά. Για να μπορέσετε με τις αναπνοές. Οι αναπνοές είναι ενεργειακές αυτές. Λοιπόν, ένας από τις μεθόδους που ο άνθρωπος παίρνει ενέργεια δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και από την αναπνοή. Γι' αυτό και λέμε πάρε ανάσες, πάρε βαθιές ανάσες, συγκεντρώσου, κάνει, γιατί οι αναπνοές μας βοηθάνε να συγκεντρωνόμαστε. Οπότε συγκεντρώνεστε, παίρνετε τις ανάσες σας, βάζετε αφού πάρετε τις ανάσες το κρύσταλλο ή εδώ ή το λαδάκι που είπαμε ακριβώς εδώ στο κέντρο. Αν βάλετε λαδάκι και μετά το απλώ, μία σταγονίτσα μικρή. Και απλά το απλώνετε εδώ και το αφήνετε έτσι εδώ. Και κάνετε γύρω 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 γύρω. 8 φορές. 1, 2, 3. Και θα νιώσετε εδώ ένα κάψιμο ίσως. Κάποιοι μπορεί να νιώσετε κάψιμο, κάποιοι μπορεί να νιώσετε μια ζέστη, κάποιοι μπορεί να νιώσετε κάτι σαν ηλεκτρισμό, κάποιοι άλλοι λίγο μαγνητισμό, ένα ρουφηγματάκι. Αυτά είναι ενεργειακά φαινόμενα λέγονται. Εντάξει, το κάνετε αυτό. Και στη συνέχεια θα πάρετε αυτό και θα το βάλετε στην καρδιά σας και θα καθίσετε σε αυτή τη θέση για 8 λεπτά το λιγότερο. Και αυτό που θα έχετε να κάνετε είναι απλά να αναπνέετε απαλά μετά, κανονικά, και προσπαθήστε εκεί να διώξετε όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που μπορείτε να περνάτε και οραματιστείτε φως και αγάπη. Ότι λούζεστε με τον αριθμό 8 με φως και αγάπη. Και ότι όλο σας το σώμα, όλο σας η καρδιά, όλο σας η ψυχή, όλο σας η οντότητα είναι με φως και αγάπη και ότι όλα είναι εκεί για εσάς. Όλο το σύμπαν, ο Θεός, οι άνθρωποι, οι καταστάσεις, όλα είναι εκεί για εσάς για να σας βοηθήσουν. Κάντε το αυτό και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτές ήταν οι μέθοδοι που θα κάνουμε, που ήθελα να σας πω και τώρα πάμε αναζώδιο να κάνουμε το όμορφο και το εξής. Το δείχνω τώρα τι θα κάνουμε. Θα τραβήξουμε τέσσερις κάρτες πάνω και τέσσερις κάρτες κάτω. Η πάνω είναι το πνευματικό σας κομμάτι για το κάθε ζώδιο, το κάτω είναι το εδώ κομμάτι. Και τι έχει να σας πει αυτή η πύλη. Ποια είναι τα μηνύματα αυτής της πύλης για το κάθε ζώδιο σε πνευματικό αλλά και σε υλικό κομμάτι εδώ στη γη. Διότι καλά τα πνευματικά, αλλά είναι και τα γήινα, τα οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και πώς μπορούμε να εμπνευστούμε και να πάρουμε δύναμη, έτσι. Ένα λεπτό να ανακατέψω λίγο τις κάρτες. Να πάρουμε λίγο έμπνευση, να πάρουμε λίγο δύναμη, λίγο χαρά, λίγο να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση, να μπούμε σε μια λίγο πιο καλύτερη ψυχική ηρεμία. Γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη. Και ξεκινάμε λοιπόν με τους κριούς φυσικά. Ζώδιο κριός. Βλέπουμε, είπαμε, ζώδιο και οροσκόπο. Και οι πρώτες τέσσερις κάρτες είναι το πνευματικό κομμάτι. Έχουμε μία βασίλισσα, μάλιστα μπαστούνι, πολύ δύναμη λοιπόν. Έχουμε έναν βασιλιά πεντάκτηνο, μάλιστα. Εκεί στο πνευματικό κομμάτι έχετε πολύ δύναμη εσείς οι κρύοι. Η εγκράτεια που βγαίνει, οι ευλογίες δηλαδή, και η ψυχική ανάγκη για εσάς να ψάξετε πράγματα και η αυτοκράτηρα, η οποία
Όλα αυτά είναι συνθέσεις όπου στο πνευματικό κομμάτι, φίλες και φίλοι, είστε εσείς οι κρυαρίνες πολύ δυνατές. Έχετε ευλογία. Γνωρίζετε τι θα κάνετε. Μπορείτε να αναγεννάστε από τις τάχτες σας. Πραγματικά. Διέστηση, φωτιά, ένταση, πείσμα, επιμονή. Έχει και το υλικό κομμάτι εδώ, δηλαδή ότι κάποιοι από εσάς είστε και ευλογημένοι, ευλογημένες για το χρήμα. Προστασία, θεϊκή προστασία, ευλογίες από κάποιον άγγελο ίσως και βεβαίως εδώ πέρα η αυτοκράτηρα είναι που αναγεννάστε πραγματικά. Στο γήινο κομμάτι είναι ο τροχός της τύχης, πολύ όμορφη κάρτα, πολύ ιδιαίτερη κάρτα, καρμική κάρτα, αντιληφθείτε ότι υπάρχουν ενέργειες και καρμικά πράγματα σε αυτή τη ζωή, οι οποίες είναι αυτές που μας κατευθύνουν. Δεν είναι έτσι όπως φαίνουν τα πράγματα. Αυτό λέει εδώ πέρα. Ψάξε να βρεις τι υπάρχει. Πολύ στεναχώρια. Εσείς οι κρύοι κρυαρίνες, πολλοί από εσάς έχετε περάσει πολλές μεγάλες στεναχώριες, πολλές δυσκολίες, προδοσίες, απώλειες, δύσκολες καταστάσεις εδώ στη γη, διότι η γη όντως, εδώ για όλους μας είναι δύσκολη, αλλά το 9 ξυφών έρχεται να σας πει δώσε ένα τέλος σε όλο αυτό το κομμάτι και στη συνέχεια έχουμε και το 9, δύο ενάρια, εννιάρια λοιπόν, πολύ σημαντικό, και το 9 μπαστούνι, πράγμα που το 9 μπαστούνι είναι τι κάνουμε, πολεμάμε. Ποιο είναι το μήνυμα για εσάς, για τους κρύους κρυαρίνες, πολεμάμε παιδιά. Αυτό θέλει να σου πει εδώ. Ξεπερνάς δυσκολίες και πολεμάς, προχωράς χωρίς πολλά-πολλά, πολεμάς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά πολεμώντας αλλάζει και το κάρμα. Και ένα άλλο, έχουμε και το 10 μπαστούνι, πολλά μπαστούνια βγήκαν για εσάς, στο οποίο για τους κρύους, το οποίο σημαίνει 10. Ο αριθμός 10 και το 10 μπαστούνι σημαίνει ναι, μπορείς. Γιατί πολλοί από εσάς μπορεί να λένε, μα δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν. Ναι, μπορείς να κουβαλήσεις οποιοδήποτε βάρος, οποιαδήποτε δυσκολία. Ξεκάθαρα λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν για τους κρύους. Να τα μαζέψω. Για να πάμε στο επόμενο που είναι η Ταύρη λοιπόν. Πολύ ωραίες οι απαντήσεις. Πνευματικό κομμάτι και το γήινο κομμάτι. Το βάλω εδώ. Ζώδιο Ταύρος. Ωραία. Εδώ πέρα. Και στο τέλος θα δούμε και το γενικό τι έχει να μας πει η πύλη στο τέλος όμως μετά από τα ζώδια, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα. Να δούμε. Ταύρη. Τέσσερις κάρτες. Ένα λεπτό να ανακατέψω. Τέσσερις κάρτες στο πνευματικό κομμάτι. Στο πνευματικό κομμάτι λοιπόν βγαίνει το άρμα. Το άρμα σημαίνει δύναμη, σημαίνει αποφάσεις, σημαίνει επιλογές, σημαίνει θέλω να έχω επιλογές στη ζωή μου. Άσος κυπέλων, πολύ καλό όσον αφορά είναι η ευλογία του Θεού. Και στο συναισθηματικό κομμάτι σαν να υπάρχει μια προστασία για εσάς στο συνέστημα, σαν να προστατεύεστε, σαν να υπάρχει κάτι το οποίο όταν πάτε να το πω έτσι να πέσετε πολύ, σας βοηθάει. Υπάρχει ένας βασιλιάς ξυφών, δικαιοσύνη, κάρμα και δικαιοσύνη, πολύ καλά αυτά. Έχουμε λοιπόν αρκετές καρμικές κάρτες εδώ πέρα και ένας ακόλουθος μπαστούνι, ο οποίος αυτός ο ακόλουθος, μισό λεπτό, αυτός ο ακόλουθος μας μιλάει για καινούρια πράγματα. Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινάτε κάτι καινούριο με ευλογίες, με δικαιοσύνη και τελικά αποφάσεις που ίσως να είναι και δύσκολες αποφάσεις, αλλά είναι από πάνω. Έχετε προστασία από πάνω κιόλας. Η προστασία από πάνω μπορεί να από Θεό, από άγγελο, από κάποια ψυχή, από κάποιους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά είναι εκεί και είναι για εσάς. Και σας βοηθάνε στις αποφάσεις, ας το πούμε έτσι. Στο γήινο κομμάτι, ένας υπότης μπαστούνι, πολύ δυνατή κάρτα, κατακτήσεις, δύναμη, επιμονή, πείσμα, να τα καταφέρετε. Η σελήνη, επηρεάζεστε πάρα πολύ από τις φάσεις της σελήνης, να το έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, αλλά σας δίνει και πολύ μεγάλη διέστηση και ένστικτο, το έχετε. Κυρίως όνειρα, παίρνετε τα μηνύματά σας εσείς μέσα από όνειρα και προστατεύεστε. Ο κόσμος μπορεί να γίνεται πολύ δυνατή, διάσημη κιόλας, θέλει κοινωνικοποίηση. Διάσημη όταν εννοώ, δεν είναι μόνο διάσημη, με ξέρει όλος ο κόσμος, δηλαδή όλο το Πανελλήνιο ή όλος ο πλανήτης, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι γνωρίζω, έχω μία φήμη και σε έναν κύκλο, ας το πούμε, αλλά σημαίνει και κοινωνικοποίηση και υλοποίηση των πραγμάτων τελικά που θέλετε και έχει βγει και μία δικαιοσύνη εδώ.
όπου αναζητάτε τη δικαιοσύνη στη ζωή σας και θα την παίρνετε τη δικαιοσύνη με τον α ή β τρόπο. Δύσκολα, εύκολα, καθυστερημένα θα την παίρνει η δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα επίσης να δω μία μεγάλη αρκάνα, δύο, τρεις, τέσσερις μεγάλες αρκάνες, πολύ σημαντικά γεγονότα, σημαίνουν για σας 8-8, έχετε όμως ευλογία και δύναμη και μπορείτε να τα καταφέρετε πραγματικά. Να υλοποιήσετε πράγματα, να χτίσετε πράγματα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Ωραία. Για το επόμενο ζώδιο. Που είναι η δίδυμη. Θα μου δώσετε ένα λεπτό. Να τα μαζέψω. Ωραία. Δίδυμη λοιπόν. Πάμε στο πνευματικό κομμάτι. Για τους διδύμους. Πολύ πνευματικό ζώδιο και η δίδυμη, με ιδιαίτερες ακτίνες, ενεργειακές πνευματικές έχουν οι δίδυμοι. Λοιπόν, είναι ένα από τα ζώδια που είναι και αυτοί σαν να ανοίγουν μία πύλη, αν το παρατηρήσετε εδώ, σαν μία ενεργειακή πύλη, και στην εσωτερική αστρολογία η δίδυμη είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζώδια, πνευματικά δυνατά ζώδια. Λοιπόν, στο πνευματικό κομμάτι, άσος κούπα βγήκε πρώτος λοιπόν, παρόλο που ανακάτεψε, έχει να κάνει με την ευλογία, έχει να κάνει με το νέο ξεκίνημα, έχει να κάνει με την προστασία στο συνέστημα, έχει να κάνει ότι και συναισθηματικά σας αγαπάνε. Από εκεί πάνω αν θέλετε. Σχέδια, μην εγκαταλείψετε τα σχέδια, πάνω ο πνευματικός κόσμος θέλει ή πύλη αν θέλετε να προχωρήσετε, να κάνετε σχέδια για τη ζωή σας και μην σταματήσετε. Κι άλλος άσος, ο δύο άσοι λοιπόν εδώ. Άσος-άσος που ταιριάζει και με το 2, ο άσος λοιπόν ξυφών έχει να κάνει με το κάρμα, τη δικαιοσύνη, την αναγέννηση, την ανάσταση, έχει να κάνει με την αξία μου, να καταλάβετε την αξία σας, είναι εκ των άνω δεν θα θέλετε να την ανακαλύψετε και βεβαίως σχέδια για το μέλλον. 2, 2 και το 3 εδώ, σχέδια για το μέλλον, προχωράω μπροστά, οραματίζομαι, σας χρειάζεται ο κόσμος, ώστε εσείς με τις σκέψεις σας, με τον οραματισμό σας, με τη δύναμη του μυαλού σας, με τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητά σας να προχωρήσετε και να πάτε μπροστά και να ανακαλύψετε νέες εμπειρίες. Εδώ λοιπόν βγαίνει ένας κόσμος, ναι, μπορείτε να βιώσετε την ολοκλήρωση σε όλα τα επίπεδα, μπορείτε να νιώσετε πολύ δυνατοί και ευτυχισμένοι, να ολοκληρώσετε τα σχέδιά σας, μια δυνατή βασίλισσα εδώ, όπου είναι η διέστησή σας, αλλά και κάποιο άτομο, είτε άντρας είστε είτε γυναίκα, σας βοηθάει. Εδώ επίσης έχει να κάνει με το θάνατο, ο οποίος η βασίλισσα αυτή τον κοιτάζει κατάματα, δεν τον φοβάται, και ο λόγος είναι, και ο κόσμος βέβαια, και ο λόγος είναι ότι δεν φοβάστε τις αλλαγές και τα πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει και να σημαίνουν και ένα μικρό θάνατο. Μία σχέση, ένας γάμος, μία φιλία, ή ότι όλα περνάνε δυστυχώς από έναν κύκλο γέννηση, ζωή και θάνατος. Αυτό είναι και μία φιλοσοφία ζωής εδώ πέρα. Δεν το φοβάτεστε όμως και προχωράτε με δύναμη, είναι η αναγέννηση και φυσικά με τον άσο ξυφών μετά το θάνατο σημαίνει αναγεννιέμαι, βρίσκω δύναμη ακόμα και όταν τα έχω χάσει σχεδόν όλα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού εγώ επιβιώνω και προχωράω και είναι και θέμα εξυπνάδας, σκέψης, σπουδών, ευφυΐας κτλ. Λοιπόν, είναι πολύ καλά, μη σας φοβίζει ο θάνατος, διότι περικυκλώνεται από πολύ δυνατές, πολύ καλές, πολύ ισχυρές, όμορφες κάρτες, οι οποίες δηλώνουν και αισιοδοξία και δύναμη. Και με τόσους άζους εδώ πέρα, μην ανησυχείτε καθόλου. 8-8 λοιπόν η πύλη σας μιλάει, μη μασάς και προχώρα. Ναι, γίνονται πράγματα, υπάρχουν δυσκολίες, ολοκληρώνονται πράγματα, αλλά είναι μέσα στον νόμο της ζωής. Έχεις τη δύναμη, προχώρα, έχεις τον άσο ξυφών, μη μασάς. Ωραία. Στο επόμενο ζώδιο, καρκίνος. Ο καρκίνος λοιπόν, πάμε στο πνευματικό κομμάτι να δούμε. Πνευματικά ποιες είναι οι καταστάσεις που δημιουργούνται και τι σας λένε. 2 κυπέλων λοιπόν. Μάλιστα, ψάχνετε το τέρι σας, το πνευματικό σας τέρι, την αδελφή ψυχή, τη δίδυμη σας φλόγα, το ψάχνετε αναγωνίως εσείς, θέλετε να το βρείτε είτε άντρας είτε γυναίκα, και λογικό είναι, διότι το ζώδιο καρκίνος είναι ένα από τα
Είναι από τα ευαίσθητα ζώδια. Βέβαια, μπορεί να γίνει και πολύ ψύχρο και πολύ σκληρό το ζώδιο καρκίνος, έτσι. Σε γενικές γραμμές λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα του και μέσα της αναζητά το άλλο μισό. Υπάρχει λοιπόν μια βασίλισσα εδώ η οποία σας δίνει διέστηση και δύναμη και στήριξη, τουλάχιστον το θηλυκό στοιχείο φαίνεται εδώ δίνει μια στήριξη. Το 7 κούπα, 7 κυπέλων λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη κάρτα η οποία σημαίνει ευλογίες εκ των άνωθεν. Ευλογίες από τον πνευματικό κόσμο, αλλά πρόσεξε όμως μην ονειροβατείς. Λέει η καρκίνη εδώ πέρα, πρόσεξε στην πνευματικότητα, διότι πολύ εύκολα μπορεί να μπερδευτείς και να σε ξεγελάσουν όλα αυτά τα πνευματικά δώρα. Εδώ τα βλέπετε. Αυτά είναι οι 7 θανάσιμες αμαρτίες, οι οποίες μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να πέσει στην παγίδα, αλλά αν δεν πέσει στην παγίδα υπάρχουν τότε 7 ευλογίες εδώ, γιατί ο αριθμός 7 σημαίνει και ευλογία. Είναι θέμα επιλογών λοιπόν εδώ, καθαρά. Και ένας βασιλιάς ξυφών που σημαίνει δικαιοσύνη. Πρόσεξε να είσαι δίκαιος και μην δουλεύεις στον κόσμο, γιατί αν δεν δουλεύεις στον κόσμο και είσαι ακέραιος ή ακέραιη, τότε έχεις δύναμη. Προχωράς με δύναμη. Λοιπόν, εδώ 8-8 η πύλη είναι ξεκάθαρη σε πολλά πράγματα στο πνευματικό κομμάτι. Βέβαια λέει να είσαι εδώ ξεκάθαρος. Γιατί, θα σας πω. Αυτό το πνευματικό κομμάτι έρχεται και υλοποιείται στο γήινο κομμάτι. Με αυτές τις κάρτες που βγάζουμε εδώ πέρα τώρα. Ξαναβγαίνει αυτό εδώ πέρα, δεν είναι καθόλου τυχαίο από άλλα deck, είναι οι εραστές. Ένας από τους σκοπούς της ζωής σας για πολλούς από εσάς τους καρκίνους, άντρες γυναίκες, είναι να βρείτε το έτερον ίμιση, είναι να ερωτευτείτε, είναι να κάνετε οικογένεια, είναι να κάνετε σχέση και να κάνετε σοβαρή σχέση. Διότι έτσι θα εμπειριωθείτε τη δύναμη της αγάπης. Κρίση, για όλα έρχεται η ώρα της κρίσεως, για όλα θα κρυθούμε κάποια στιγμή, καρμική κάρτα, σημαίνει όμως ότι πρέπει να πάρεις μια τελική απόφαση και πού θα πας και τι θα επιλέξεις. Πρόσεξε λοιπόν τι επιλέγεις. Τι κάρμα βέβαια, και ένα τυχείο που πέφτει το κάρμα και κάτω από αυτή την κάρτα, διότι είναι οι πράξεις μας και σου λέει. Το κάρμα εδώ τι σημαίνει, σημαίνει καλό κάρμα, σημαίνει τύχη, γυρνάει η τύχη, ο τροχός της τύχης, αλλά για να γυρίσει ο τροχός της τύχης πρέπει ήδη να έχεις φτιάξει αρκετά πράγματα στο πνευματικό κομμάτι και μετά στο επόμενο κομμάτι και βεβαίως εδώ σημαίνει το 6 ξυφών, ηρεμία μυαλού. Σημαίνει ταξίδια, σημαίνει αλλαγές, σημαίνει μπορεί να έχω αλλάξει τόπο, να αλλάζω τόπο, να αλλάζω κάποια πράγματα. Είναι οι αλλαγές. Δυνατές κάρτες, αλλά πάνω απ' όλα όμως, αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα, είναι γιατί έχουμε 1, 2, 3, έχουμε 3 μεγάλες αρκάνες στο γήινο κομμάτι, εδώ δηλαδή, σε αυτή τη διάσταση ας το πούμε, η οποία σου λέει είναι και οι 3 καρμικές. Κάρμα πολύ για σας τους καρκίνους και σημαίνει ότι αναπτύσσω τις ικανότητές μου, αναπτύσσω το διαστητικό μου κομμάτι, αναπτύσσω την υπομονή μου, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άλλα πράγματα από κάτω, υπάρχουν άλλες οι δυνατότητες για να μπορέσω να προχωρήσω. Πολύ καλό. Δυνατό. Πολύ δυνατό για σας τους καρκίνους. Καρμικές καταστάσεις. Λοιπόν, αποφάσεις, προσέξτε τις πράξεις σας, τι πράτετε και πώς προχωράτε και πώς πορεύεστε σε αυτή τη ζωή. Μην ξεχνάτε, πάνω απ' όλα, πάνω από τα ταρό, πάνω από οποιοδήποτε ενεργειακό μέσο, είναι η ελεύθερη βούληση. Αν εγώ πω όχι, είναι όχι, τελείωσε. Σε οποιοδήποτε κομμάτι. Αν πω όχι, όχι. Αν πω ναι, είναι ναι. Ωραία ο καρκίνος. Πάμε, Λέων τώρα, που έχει και τη δυμητική του, και πάμε να δούμε το πνευματικό κομμάτι. Δύναμη λοιπόν εδώ. Πεπρωμένο η αρμονία. Καρμικό μάθημα, η δύναμη, η ελπίδα, εντάξει, το κουράγιο, η αφοσίωση κτλ. Για να δούμε εδώ. Το 8 μπαστούνι, μάλιστα. Το 8 μπαστούνι σημαίνει θετικό. Σημαίνει επίσης καλά νέα. Σημαίνει διέστηση. Σημαίνει και επικοινωνία και από άλλους κόσμους. Αρκετά λιοντάρια, λιονταρίνες, έχετε, γιατί είστε πνευματικό φυσικά ζώδιο, έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να παίρνετε διαισθητικά κάποιες πληροφορίες από εκεί πάνω. Υπάρχει ένας αυτοκράτορας, αυτός που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και κατά κάποιο τρόπο και ο Θεός, εντός εισαγωγικών ας το πούμε. Όπου σε ένα επίπεδο πνευματικό εδώ, τώρα μπορεί να είναι ο Θεός, μπορεί να είναι ένας παππούς, μπορεί να είναι ένα πατριαρχικό κομμάτι, μια αρσενική ενέργεια, που είναι εκεί και σας μεταδίδει κύματα
λογικής και αποφάσεων. Γιατί αυτοκράτορας είναι πολύ πνευματική κάρτα. Εδώ αυτό που κρατάει και το δαχτυλίδι και εδώ πέρα η ασπίδα και αυτό το πώς το λένε αυτό εδώ πέρα το ραβδί, ας το πούμε, είναι ενεργειακά φορτισμένο και είναι κοντά στο κεφάλι του, που σημαίνει πνευματική λειτουργία, το πνεύμα σας λοιπόν. Εδώ έχει να κάνει με ένα άλλο οχτάρι λοιπόν, με το 8 κυπέλλων. Το 8 κυπέλλων σας λέει ότι ναι, αναζήτησε, μην το βάλεις κάτω, να αναζητάς την αγάπη. Αναζήτησε και θα το καταλάβεις. Έστω και μόνος, θα βρεθείς μόνος σου, μόνη σου. Αλλά δεν είναι για κακό, διότι υπάρχει από τον Σύριο και τις Πλειάδες, σας έλεγα για τον Σύριο προηγουμένως και δεν είναι καθόλου τυχαίο, η δυναμική αυτή να βρεις την πηξίδα σου. Υπάρχει μια πηξίδα εδώ. Υπάρχει μια κατεύθυνση. Κατεύθυνση, λογική, προχώρα έστω και μόνος σου, θα βρεις το δρόμο σου. Πολύ σημαντικές πληροφορίες και πολύ όμορφα μηνύματα για την πύλη λοιπόν εδώ 8-8 και πάμε εδώ τώρα στη γη. Να δούμε εδώ τι έχουμε να κάνουμε. Και ευλογίες και εδώ έχει και το 7 μέσα. Και τι σημαίνει εδώ, είπα για 7 και βγαίνει το 7 μπαστούνι. 8 μπαστούνι, 7 μπαστούνι. Ναι, θα είσαι πολλές φορές εναντίον όλων. Ναι. Μην το βάζεις κάτω. Μην το βάζεις κάτω. Προχώρα. Έχεις ευλογίες. Προχώρα. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι είναι. Ο μάγος έχει και το 8 εδώ πέρα λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να μάθεις σε αυτή εδώ την ενσάρκωση, σε αυτή εδώ τη ζωή, πολλές μα πολλές πληροφορίες. Γι' αυτό εδώ έχω επιλέξει και δεν είναι τυχαίο που έχω επιλέξει, συγγνώμη, δεν φαίνεται και πολύ καθαρά, αλλά το οχταράκι εδώ αν το βλέπετε εδώ, έτσι είναι το άπειρο, λοιπόν, που ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα, που είναι η πνευματικότητα. Μπορείς να αντιληφθείς την πνευματικότητά σου, τις γνώσεις σου και να κάνεις πραγματικά πολλά πράγματα. Πολλές δυναμικές. Αμάν, αυτή η κάρτα βγαίνει συνέχεια. Ο τροχός της τύχης, κάρμα, πρόσεξε τις καρμικές αλλαγές, διότι όλα είναι κάρμα, ό,τι κάνουμε μας έρχεται και φυσικά ο πλανήτης σου, ο ήλιος λοιπόν, τι κάθεσαι και στεναχωριέσαι. Έχεις τον πλανήτη σου τον ήλιο. Έχεις όλη αυτή την ενέργεια, έχεις όλη αυτή τη δύναμη, έχεις όλο αυτό το πάθος, έχεις όλη αυτή την επιμονή, έχεις όλο αυτό το σθένος. Τι κάθεσαι πίσω και σε κρατάει και στεναχωριέσαι. Προχώρα με δύναμη, θα το βρεις το δρόμο σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ όμορφο και αυτό το μήνυμα που είπαμε ότι ισχύει μέχρι και για 6 μήνες από τις 8-8 και μετά. Ένα λεπτό να τα μαζέψω για να πάμε στο επόμενο ζώδιο που είναι το ζώδιο της Παρθένου. Ωραία. Το ζώδιο της Παρθένου. Εδώ λοιπόν και πάμε στο πνευματικό κομμάτι. Τι έχουν να μας πούν τα πνευματικά, εσείς που έχετε ενισχύονται οι ενεργειακές σας δυνατότητες όπως διανόηση, γεγονότα, διαλογισμοί, φροντίδες, πνευματικότητα, η διάκριση και βγαίνει ένας βασιλιάς πεντάκτινος. Αρσενικές ενέργειες, πνευματικές, οι οποίες σας δίνουν αρκετή δύναμη και σταθερότητα και πλαίσιο, ο κρεμασμένος να ξέρετε ότι για εσάς κάτι πρέπει να θυσιάσετε για να κερδίσετε κάτι. Δηλαδή, θυσιάζω το χρόνο μου για να μάθω να αποκτήσω γνώσεις. Θυσιάζω αντί να βγω έξω να πιω, λέω τώρα, πολλά κοκτέιλς και τα λοιπά ή ποτά, θυσιάζω το χρόνο μου για να μάθω, για να σπουδάσω, για να καταλάβω. Εδώ σημαίνει θυσία, θυσιάζομαι για κάποια πράγματα. Η θυσία δεν είναι κακό. Η θυσία εδώ είναι για τη δική σας ενίσχυση. Αναζήτηση συναισθηματική. Μην φοβάστε να πάρετε και το δρόμο της μοναξίας για να αναζητήσετε μόνοι, μόνοι σας τελικά την αγάπη, διότι έτσι φαίνεται ότι γίνεται, δηλαδή ψάχνω, ψάχνω, ψάχνω και πολλές φορές εδώ θα ξεκινήσετε στη ζωή σας από την αρχή, από το μηδέν. Να έχετε λίγο και τρέλα που λένε, να ξεκινάτε τα πράγματα από το μηδέν, να προχωράτε στη ζωή σας, γιατί έχει βγει ο ανόητος εδώ που σημαίνει προχωράω ακόμα και όταν γίνεται πανικός, έτσι. Λοιπόν, στο επόμενο είναι
Ισορροπώ, ισορροπίες, θέλετε να βρεις το δύο πεντάκινο, σημαίνει βρίσκω ισορροπίες στη ζωή μου και επιλογές, αυτό είναι πολύ καλό, ένας ήλιος έχει βγει εδώ, αισιοδοξία ρε παιδιά. Να βάλετε την αισιοδοξία στη ζωή σας, τον ήλιο, τη ζεστασιά, όλο αυτό το κομμάτι, αυτοκράτηρα, πολύ δύναμη εδώ, έχετε πολύ μεγάλη δύναμη και μπορείτε να γίνετε μάλιστα, η αυτοκράτηρα σημαίνει μπορεί να γίνω και διάσημος διάσημη, έτσι, εσύ και για άντρες και για γυναίκες. Ήλιος με αυτοκράτηρα σημαίνει αυτός ο συνδυασμός είναι killer που λένε. Ναι, μπορεί να καταφέρετε πολλά πράγματα, μην ξεχνάτε όμως να ηρεμείτε. Να ηρεμείτε το μυαλό σας, να βρίσκετε την αρμονία και την ισορροπία στη ζωή σας, έτσι. Διότι καμιά φορά μπορεί από την πολλή ανάλυση και από την πολλή αιμονική σκέψη λίγο να σας αρρωστήσει αυτό. Πολύ δυνατό. Σταθερότητα, πλαίσιο, ευλογία, μαθαίνω σημαίνει εδώ νέα πράγματα, απίστευτα πράγματα, προχωράω για τα συναισθηματικά, νέα ξεκινήματα, ισορροπίες εξισορροπώ, στη ζωή μου μπορώ να εξισορροπήσω, ήλιος, ο ήλιος είναι πολύ αισιόδοξη κάρτα και στα αισθηματικά και στα επαγγελματικά, αυτοκράτηρα, δύναμη, έλα, πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό, ωραία. Να τα μαζέψω για να προχωρήσω στο επόμενο ζώδιο που είναι, έρχεται ο ζυγός. Ωραία, ops, ops. Ωραία. Ζυγός λοιπόν, πάμε στο πνευματικό κομμάτι, 8-8 να δούμε τι γίνεται. Η πύλη τι σημαίνει για εσάς, είναι μέχρι και 6 μήνες μετά και βγαίνει το αστέρι. Έχετε την ευλογία, τη δυνατότητα, την πηξίδα σας, πολλή ευλογία, πολλή αγάπη, ροή, είναι και τα νερά που πέφτουν στη γη, βοήθειες, ιεραστές, μάλιστα. Αυτό μπορεί να σημαίνει για κάποιους ζυγούς και ζυγίνες και σχέσεις καρμικές, οι οποίες είναι συμφωνία ψυχών πριν κατέβουν στη γη. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε να το πιστέψετε. Καρμικές συμφωνίες. Ωραία λοιπόν. Στο επόμενο είναι, μάλιστα, το 4 πεντάκτινο, που σημαίνει το 4 πεντάκτινο και μια σταθερότητα και ένα πλαίσιο και στα οικονομικά. Εντάξει, εδώ δείχνει λίγο και την ύλη, δείχνει λίγο και το πλαίσιο και το στήριγμα και το χτίσιμο, αλλά σημαίνει όμως και οι αποφάσεις που θα πάρετε προκειμένου στη ζωή σας να δείτε πώς θα πορευτείτε και τι θα προτιμήσετε, γιατί μάλλον είστε σε μία επιλογή εδώ ανάμεσα. Εραστές και ευλογία, πνευματικότητα και σύνδεση με σώμα αρσενικό ή θηλυκό ανάλογα με το φύλο σας. Τι σημαίνει αυτό, είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσω. Σαν να η ψυχή σας να είναι εδώ, να σας το πω έτσι, και βλέπει μια ταινία και πρέπει να αποφασίσει πού η ψυχή σας θα κατευθυνθεί περισσότερο και θα δώσει βάρος, σαν να έχετε μια επιλογή. Εδώ σημαίνει, να σας το πω σαν ιστορία, γιατί είναι ιδιαίτερο. Ανοίγουν οι ορίζοντες, έχετε τη διαδρομή σας, σας ανοίγονται οι επιλογές και εδώ είναι. Αν θα δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στο ερωτικό κομμάτι ή μεγαλύτερη έμφαση στο πνευματικό κομμάτι. Και πρέπει αυτά εσείς λίγο να τα εξορροπήσετε, αλλά πρέπει να τα χτίσετε. Πρέπει να χτίσετε και τα δύο. Αν και υπάρχει μία, κατά κάποιο τρόπο έτσι όπως φαίνεται, επιλογή, δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, γιατί είναι λίγο περίεργο εδώ, γιατί είναι πολύ... πολύ ιδιαίτερο και βαθύ το νόημα, αλλά εδώ είναι θέμα. Να μπορέσετε τελικά να εξορροπήσετε αυτά τα δύο. Όχι μόνο το ένα, όχι μόνο το άλλο. Δηλαδή και το ερωτικό κομμάτι, το σύντροφό μου, τον άνθρωπο που αγαπώ, αλλά και την πνευματικότητα και την ευλογία. Ωραία. Πάμε στο γήινο κομμάτι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εδώ τι θα βγει. Στο γήινο λοιπόν κομμάτι, αυτό το οποίο βγαίνει είναι μία βασίλισσα κυπέλων, μάλιστα. Μεγάλη διέστηση, ισχυρή πνευματικότητα, ίσως είναι και μία γυναίκα, μία δασκάλα, μία μητέρα να σας έχει βοηθήσει, να σας βοηθάει, να σας κατευθύνει, αλλά μπορεί να είναι και η δική σας ποιότητα. Το επόμενο είναι η σελήνη,
πολύ δυνατό, όνειρα κι εσείς, μέσα από όνειρα, μέσα από οραματισμό σας έρχονται οι απαντήσεις, είναι η επικοινωνία σας και με τους άλλους κόσμους. Το επόμενο είναι μια αυτοκράτηρα, πολύ δυνατή αυτοκράτηρα, αποφάσεις και εσείς έχετε δύναμη, αναγέννηση, μητέρα, οικογένεια, νέες ιδέες, αναγεννιέστε, πολύ δυνατό χαρτί, ό,τι και να συμβεί στη ζωή σας αναγεννιέστε και προχωράτε στη ζωή, ορμήστε. Όρμα σου λέει εδώ. Στη ζωή ορμάμε λέει εδώ. Ορμάμε με και απαιτούμε να πάρουμε. Όρμα σου λέει στη ζωή. Αυτή η αυτοκράτηρα έχει στείλει τον υπό της σε αποστολή και αυτή η αποστολή είναι να κατακτήσετε εσείς την ίδια τη ζωή. Πολύ ωραίο το μήνυμα. Πολύ δυνατό το μήνυμα. Πολύ πνευματικά πράγματα εδώ και για σας τους ζυγούς, τις ζυγίνες. Μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία ψυχών, όπως είπαμε, για καρμικές σχέσεις. Εσείς θα το δείτε ούτως ή άλλως. Δηλαδή συμφωνία, να το πω έτσι, προτού οι ψυχές σας κατέβουν σε αυτή τη γη, είχαν συμφωνήσει με την ψυχή του συντρόφου σας, του ανθρώπου που ερωτευτήκατε και αγαπάτε, για να τα βρείτε. Σκορπιός λοιπόν. Για να πάμε. Σκορπιός, πνευματικό κομμάτι. Αντίληψη, έντονο συναισθηματικό, ισχυρή θέληση. Πάμε εδώ, 8 μπαστούνι. Μάλιστα, εξελίξεις, breakthroughs, προχωράμε, δύναμη, δε μασάμε. 6 σπαθί, αλλαγές, προετοιμαστείτε για αλλαγές. Να προχωρήσετε, μη μασίσετε, να αλλάξετε τόπο, πάρτε την οικογένεια, πάρτε το κορίτσι σας, τον άντρα σας, προχωρήστε. Γιατί έχετε τον ήλιο και δεν χρειάζεται να φοβηθείτε απολύτως τίποτα σε ό,τι σας συμβαίνει. Και βεβαίως έχουμε και το 5 κυπέλων, θλίψη, στεναχώριες. Εσείς οι Σκορπιοί, αστρολογικά, ακόμα και όταν είστε πολύ σκληροί, υπάρχει ένα είδος μικρής θλίψης και στεναχώριας μέσα σας. Το κρύβετε επιμελώς. Αυτό είναι μία συμφωνία, αν θέλετε, καρμική ανάμεσα στα ζώδια, διότι έτσι γίνεται. Υπάρχουν σφραγίδες δηλαδή σε κάθε ζώδιο. Τώρα μην σας μπερδέψω κάποια συμβόλαια ζωδίων. Και αν τα συμβόλαια του Σκορπιού είναι η μαύρη του η ψυχή κάτω-κάτω στο βάθος. Και πάντα υπάρχει μία μέσα στεναχώρια για το ανικανοποίητο. Το οποίο όμως αυτό πρέπει να το δουλέψετε και να το δείτε, διότι στο τέλος-τέλος υπάρχει ένας ήλιος εδώ, ο οποίος αυτή η θλίψη κοιτάζει τον ήλιο, αλλά δεν καταλαβαίνει τι είναι. Σαν να σας έχει φυτευτεί στην ψυχή σας. Αναζητήστε το, δείτε το και μπορείτε αυτό να το αντιληφθείτε και να σας βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί έχει βγει εδώ ένας επίσης βασιλιάς μπαστούνι, όπου ο βασιλιάς μπαστούνι είναι δυνατός, διαισθητικός, ορμή στη ζωή. Πάλι βγήκε το 8 μπαστούνι εδώ, που σημαίνει βάλε στόχους, προχώρα, δες αισιόδοξα τα πράγματα, ανέβασε δονήσεις, ανέβα δονήσεις λέει εδώ, ανέβα δονήσεις, προχώρα, μη μένεις εκεί στα μαύρα. Μία βασίλισσα πεντάκτηνο, σταθερότητα, δύναμη, φροντίδα, γείωση. Γείωση σημαίνει, έχετε παρατηρήσει κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι σε υστερία? Επειδή μπαίνετε, είστε ένα από τα ζώδια τα οποία παθαίνουν υστερία, παθαίνουν παράκρουση δηλαδή, χρειάζεστε και γείωση. Αυτή είναι και η θεραπεία εδώ. Και η γείωση έρχεται με το «ΟΚ, έγινε, ξεσπάσαμε, ερχόμαστε όμως και προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι έχει γίνει για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε». Γιατί εδώ υπάρχουν κάρτες ανισορροπίας και αυτή είναι μια κάρτα μεγάλη ανισορροπίας, η οποία σας αναστατώνει. Μάλιστα, θεραπεία μιλάει εδώ. Και το επόμενο είναι ο άσος κυπέλων που έρχεται να σας πει νέα συναισθηματικά ξεκινήματα, νέες δυνατότητες, κυρίως στο συναισθηματικό κομμάτι για το επόμενο διάστημα, έτσι. Θεραπεία και συνέστημα. Θεραπεύω το συνέστημα, θεραπεύω την απεσιοδοξία μου, και δηλαδή θεραπεύω την απεσιοδοξία και γίνομαι αισιόδοξη. Αυτά είναι τα κλειδιά σας λοιπόν που βγαίνουν από το κομμάτι της 8-8 της πύλης για εσάς τους Σκορπιούς, το βλέπετε, το κοιτάτε, το ερευνάτε και παίρνετε την έμπνευσή σας. Ωραία, να τα μαζέψω λοιπόν.
Στο τέλος μη φύγετε, διότι θα κάνουμε και για το κλείσιμο της πύλης, γενικά ένα ρίξιμο πύλης, στο τέλος όμως, όχι τώρα, αφού πούμε όλα τα ζώδια, για να δούμε το γενικό πλαίσιο. Το ξώτης και πάμε να δούμε το πνευματικό κομμάτι. Για να δούμε. Το ξώτης, καταλαβαίνω, ικανότητες, φιλοσοφικό, αισιόδοξο. Έξι πεντάκτηνο, κάρμα, εσείς είστε με το κάρμα λοιπόν, όλοι να είναι δίκαια. Α, μια βασίλισσα πεντάκτηνο εδώ. Προστασία και φροντίδα, αναγέννηση, οικογένεια, σταθερότητα, προχωράμε, δύναμη. Και το έξι πεντάκτηνο έχει να κάνει με το κάρμα, το υλικό κομμάτι, δηλαδή το πνευματικό κομμάτι. Αυτές εδώ οι δύο κάρτες σημαίνει το πνευματικό κομμάτι έρχονται στο υλικό κομμάτι να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Βεβαίως, 8-8, η ψυχή σας νομίζετε στο πνευματικό κομμάτι ότι είστε εγκλωβισμένοι, εγκλωβισμένες. Ότι το σκέφτεστε αυτό, ότι δεν υπάρχει στον ήλιο μοίρα. Ότι νιώθετε ότι εκεί πάνω κάτι δεν πηγαίνει καλά και δεν σας δίνει σημασία ίσως ο Θεός. Νέα σχέδια, αλλά. Εδώ έχει να πει ότι πολλές φορές οι επιλογές που κάνουμε, οι σκέψεις μας είναι αυτές οι οποίες μας παγιδεύουν. Κάνε όνειρα, σχέδια και προχώρα μακριά. Και προχώρα εκεί που πραγματικά δεν υπάρχουν όρια. Έχετε τη δυνατότητα εσείς οι τοξότες ή τοξοτήνες να κάνετε πανέμορφα πράγματα αρκεί να βγείτε από την παγίδα του μυαλού σας λοιπόν. Εδώ τι έχουμε, ναι, 9 πεντάκτηνο. Μόνοι σας μπορείτε να πετύχετε εκπληκτικά πράγματα. Και επίσης είναι και μια καρμική κάρτα και μια συνάντηση με καρμικό τέρι εδώ. Οπότε όμως εσείς το αποφασίσετε. Εδώ έχει βγει το 5 κούπα. Είναι μια κάρτα στεναχώριας. Ναι, θα περάσετε αρκετά στεναχώρια σε αυτή την ενσάρκωση, σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει όμως ένας υπότης πεντάκτηνο, κάποιο ζώδιο γης ίσως ή ζώδιο οροσκόπους που σας βοηθάει. Και πάντα σας δίνει μια σταθερότητα. Τη χρειάζεστε το πλαίσιο της σταθερότητας εσείς οι τοξότες και τοξοτήνες γιατί είστε πιο παρορμητικοί, πιο ιδιαίτεροι και η μεγάλη αίρια. Η μεγάλη αίρια σας μιλάει για όλα εκείνα τα μυστικά της ζωής. Πώς δουλεύει ο πνευματικός κόσμος. Σας λέει λοιπόν ότι ένα πρόβλημα της λύσης των προβληματισμών που έχει και των προβλημάτων είναι η μεγάλη αίρια, είναι οι γνώσεις, οι κρυφές γνώσεις, οι ενέργειες και πώς δουλεύουν τα πράγματα σε ενεργειακό επίπεδο. Π.χ. τι σημαίνει πνευματική πύλη, τι σημαίνει 8-8 η πύλη, πώς είναι πνευματικά, πώς δημιουργούνται πνευματικά πρώτα πράγματα και υλοποιούνται σε ένα άλλο επίπεδο. Μάλιστα, πολύ σημαντικό κλειδί αυτό για εσάς, για να μπορέσετε εσείς οι τοξότες και τοξοτήρες να εξισορροπήσετε και να καταλάβετε πώς λειτουργεί και ο έρωτας. Διότι εδώ, θέλω να σας πω το εξής, έχει βγει και ένα ζευγάρι. Έχει βγει ένας άντρας και μια γυναίκα που εδώ είναι σαν ερωτοτροπή η γυναίκα λιγάκι που έχει να σας πει ότι όλα γίνονται πρώτα στο πνευματικό και μετά στο υλικό. Όσο και αν ακούγεται αυτό πολύ περίεργο στη σημερινή εποχή. Όπου στη σημερινή εποχή έχουμε μάθει περισσότερο. Δηλαδή, αυτός είναι ντυμένος, αυτή είναι σχεδόν γυμνή. Δηλαδή, έχουμε μάθει περισσότερο στο ερωτικό κομμάτι, στον ερωτισμό, αλλά χωρίς αντίκρισμα. Σαν να είναι ένα αστείρο πράγμα. Αυτό δείτε, αυτό είναι το κλειδί σας. Ελπίζω να με καταλάβετε, έτσι. Καμιά φορά λέω κάποια πράγματα τα οποία είναι δύσκολο, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Όχι δύσκολο νόητα, είναι λίγο περίεργα. Αλλά οκ, εντάξει, τα λέω και. Εγώ καιρός, λοιπόν. Για τους εγώκερους, ικανότητες, φιλόδοξο, πρακτικό, μπορεί να γίνει αυτό παρακινούμενο, μπορεί όμως να γίνει και πολύ διστακτικό. Λοιπόν, και πάμε, πνευματικό κομμάτι. Αχα, τι έχουμε εδώ πέρα λοιπόν, εδώ έχουμε το 9 πεντάκτηνο, μάλιστα. Τι κάνατε εσείς οι εγώκεροι και οι εγώκερίνες, υπογράψατε λοιπόν σε ένα πνευματικό επίπεδο η ψυχή σας εκεί ότι ωραία μέσα από θέλω να είμαι ανεξάρτητος ανεξάρτητη αλλά βγάζω και φράγκα. Τα φράγκα τα θέλετε, το έχετε, εντάξει λοιπόν. Το επόμενο είναι το 8 μπαστούνι, επιχειρηματικότητα, νέα, δύναμη, προχώρα, γίνε πρωτοπόρος, γίνε πρωτοπόρα, κάνε πράγματα,
Γιατί έχεις τη δυνατότητα το πνεύμα σου να γίνει μια βασίλισσα, μάλιστα μια βασίλισσα κούπα. Μία ψυχή από εκεί πάνω, ίσως θηλυκής καταγραφής, σας δίνει σύνδεση, διασύνδεση και παίρνετε πληροφορίες. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Διέστηση και ένστικτο. Σαν η ψυχή σας να ηλεκτρίστηκε, το πνεύμα σας δηλαδή, από κάποιο ένα τέτοιο στοιχείο, μπορεί να είναι και άγγελος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αλλά σημαίνει όμως εδώ ότι το έχετε. Έχετε μεγάλη διέστηση. Έχετε μεγάλη δύναμη. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι εγώκεροι και εγωκερίνες μπορεί να γίνουν πολύ δυνατοί μύστες. Και η επόμενη κάρτα, είναι το 10 λοιπόν, μάλιστα. 10 ξυφών, φίλες και φίλοι. Υπογράψατε ότι θα σας προδώσουν. Ναι, το υπογράψα. Θα μου πείτε, μα πώς είσαι τόσο έτσι αυτά και κάθετος και πώς τα λες. Λοιπόν, να σας το πω λίγο διαφορετικά. Οι απώλειες, οι προδοσίες, οι δυσκολίες, οι στεναχώρες, τα ψωμαχαιρώματα, το άδειασμα κτλ. Είναι στο κάρμα σας. Είναι στην ψυχή σας. Είναι στο DNA σας. Τελείωσε. Διορθώνετε. Διορθώνετε. Γι' αυτό βγήκε η Βασίλισσα Κούπα που είναι θεραπευτική και έχει πίσω της το 10 ξυφών που είναι δυσίωνο ο χαρτί. Κοιτάξτε το. Είναι πεσμένο κάτω. Είναι η προδοσία, είναι σχεδόν σαν θάνατος. Λοιπόν, μπορείτε να το θεραπεύσετε. Αυτό σας λέει εδώ πέρα. Πολύ σημαντικό. Το επόμενο λοιπόν είναι 8 ξυφών. Ωραία. Το 8 ξυφών σημαίνει πολλές φορές θα έχετε έρθει σε ένα κομμάτι απελπισίας ή αδιεξόδου στη ζωή σας. Μπορείτε όμως να βγείτε από αυτό το αδιέξοδο με έναν υπότι πεντάκτηνο που μπορεί να είστε εσείς ή φίλος σας ή το περιβάλλον σας που σας βοηθάει και σας τραβάει και σας δείχνει το δρόμο. Σου λέει έλα, yes, από εδώ είναι, πάμε από εδώ, πάμε στο μέλλον. Μην τα παρατάς, μη στεναχωριέσαι. Στόχους, πάθος, πνευματικότητα, δύναμη, προχωράμε. 2 οχτάρια έχει βγει, 8 και 8, τα ίδια έχουν βγει και εδώ. Λοιπόν, προχωράτε με δύναμη και μπορείτε να μεταμορφωθείτε σε αυτόν εδώ πέρα τον ήρωα. Σε αυτή την κάρτα που σημαίνει και εγώ καιρός, που είναι και το καρμικό σας τέριασμα για εσάς τους εγώκερους και τις εγωκερίνες, διότι ο εγώκερος κοιτάζει το απέναντι, είναι ο καρκίνος που είναι το αντίστοιχο καρμικό του τέριασμα. Επιλογές στη ζωή όμως. Έχετε επιλογές στη ζωή επαγγελματικά είτε ερωτικά. Δεν είναι πολλές οι επιλογές, αλλά είναι δυνατές επιλογές. Και προχωράτε με δύναμη. Πολύ δυνατά φορτισμένες κάρτες. Θεραπεία, θεραπεύω το κακό κάρμα και έχω δύναμη και προχωράω και έχω και επιλογές. Τελειώνω με επιλογές. Πολύ δυνατό κομμάτι για σας τους εγώκερους. Αυτή η πύλη λοιπόν είναι πάρα πολύ ισχυρή για όλα τα ζώδια και δίνει πολλές δυνατότητες σε όλα τα ζώδια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με όλα αυτά τα οποία γενικότερα περνάμε. Ωραία. Και πάμε τώρα στο επόμενο ζώδιο. Υδροχός. Και πάμε να δούμε. Πνευματικό κομμάτι για τους υδροχώους. Ικανότητες, πολύ λαμπρό μυαλό οι υδροχώοι, στοχαστές, οραματιστές, είναι πολύ μοναδικοί, μπορεί να γίνουν πολύ μοναδικοί οι υδροχώοι, πολύ ανεξάρτητα ζώδια, αλλά είναι και οι υδροχώοι. Είναι ένα ιδιαίτερα πανέμορφο ζώδιο, θα το πω έτσι. Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Μάλιστα. 8. Βγαίνει συνέχεια το 8 μπαστούνι, ρε παιδιά. Τα ανακατεύω και βγαίνει το 8 μπαστούνι. Προχωρήστε, ξεπεράστε όρια, βάλτε στόχους, βρείτε δύναμη. Μην το βάζετε κάτω. Έχετε απίστευτη δύναμη. Το 6. Νίκη. Μάλιστα, ευλογίες, νίκη, στεφάνωμα. Το 6 μπαστούνι σημαίνει ότι μπορώ να βρω την πνευματική μου αξία. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Ο κρεμασμένος, εσείς υδροχόοι το έχετε. Η υδροχόοι είναι από τα ζώδια τα οποία είναι πολύ πνευματικά.
Έχουν και το πνεύμα, έχουν και την οξύτητα και πολλές φορές δύσκολο τους καταλαβαίνει κάποιος. Μπορεί ναι, όντως να συναντήσετε υδροχό είναι και να μην μπορεί να συντονιστείτε, δεν μπορεί να καταλάβετε τον τρόπο σκέψης, είναι μπορεί να μην καταλάβετε αυτά τα οποία εννοεί. Δεν είναι κακό. Ίσα ίσα δεν είναι κακό. Διότι αυτά τα άτομα έχουν μια ιδιαίτερη πνευματική δύναμη. Μπορείτε να δείτε υδροχοΐνα ή υδροχό να μιλάει σαν να είναι στο λιμάνι και να έχει μια απίστευτη πνευματικότητα και απίστευτες γνώσεις. Κι όμως γίνεται. Διότι εδώ η πνευματικότητα εκδηλώνεται με ιδιαίτερους τρόπους και μέσα από το κάθε ζώδιο. Ναι, οι υδροχόοι επίσης περνάνε, είναι ένα ζώδιο το οποίο περνάει εύκολα μέσα από θέματα απογοήτευσης καρδιάς. Είναι γεγονός αυτό. Οι υδροχόοι λοιπόν μπορούν να γκρεμιστούν. Και συνήθως γκρεμίζονται συναισθηματικά. Και ο λόγος είναι ότι δύσκολα κάποιος τους καταλαβαίνει. Είναι και πολύ ανεξάρτητοι. Πολύ ανεξάρτητοι. Πάνε για την νίκη τη δική τους και δύσκολα κάποιος μπορεί να τους καταλάβει. Μάλιστα. Για πάμε στο επόμενο. Να το. Καλά. Τρία ξυφών εδώ, τρία ξυφών εδώ. Λοιπόν, υπογραφή συμβολέου κατά κάποιο τρόπο από τις πνευματικές δυνάμεις, ας το πούμε, δεν είναι για κακό. Είναι για να τα λύσουμε αυτά. Λύνονται. Για να δούμε. Φυσικά και λύνονται. Λύνονται με το να κοιτάξουμε να βρούμε ποιο είναι το έτερο νήμιση και ποιο είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ταιριάζουμε και ίσως χρειαστεί να ψάξετε πολύ, αλλά μπορείτε να τον βρείτε όμως. Έχετε τη δυνατότητα να τον βρείτε. Το άλλο είναι κάνω σχέδια, να προχωρήσω στη ζωή μου και να κάνω πολλά πράγματα. Τέσσερα πεντάκτινο, όπα, τέσσερα πεντάκτινο σημαίνει ότι θα χρειαστώ και τη μοναξιά μου και την ανεξαρτησία μου, εντάξει, ναι και οι έρωτες καλοί είναι, αλλά θέλω όμως και λίγο και το χώρο μου, είμαι πολύ στριμώχνης, έτσι, και θέλω επίσης να βγάζω και τα δικά μου λεφτά. Δεν θέλω να είμαι εντελώς αυτό, πολύ καλό, δεν είναι άσχημο, χτίζω σημαίνει εδώ, αλλά έχω και μια ανεξαρτησία. Και ένας βασιλιάς πεντάκτινος, μάλιστα, βοήθειες εδώ. Βοήθειες ίσως κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει δύναμη, έχει εξουσία, έχει γνώσεις, έχει τίτλους, έχει γνωριμίες. Ήλι, χτίζω, δημιουργώ, φτιάχνω. Είναι λίγο μπερδεμένο η αλήθεια είναι. Γιατί έχουμε πολλά κουλβάχατα εδώ. Είναι σαν το ίδιο το ζώδιο λιγάκι, που είναι λίγο ο υδροχός είναι και λίγο, είναι από τα ζώδια τα οποία είναι ακίνητο. Προχωράει εδώ, τσου προχωράει εκεί, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Αλλά όμως έχει πολλές δυνατότητες να χτίσει γερές βάσεις. Όχι μόνο υλικές σε χρήμα, αλλά και πνευματικές, αλλά και ζωής. Εντάξει, χτίζω σημαίνει ότι χτίζω όχι μόνο την ύλη, χτίζω όμως ύλη. Τι εννοούμε, δεν εννοούμε μόνο το χρήμα. Εννοώ χτίζω μια επιχείρηση, χτίζω ένα κομμάτι, χτίζω εκείνο, χτίζω το άλλο, κάνω εκείνο, κάνω πράγματα, είμαι ανεξάρτητος, ανεξάρτητη, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, εντάξει. Έχετε όμως τη δύναμη να κοιτάτε πολύ μπροστά, οραματιστές, πολύ μακριά και να ξεπερνάτε βέβαια και το πλήγωμα, ας το πούμε. Έχετε ένα θεματάκι με την καρδιά, λοιπόν, με την καρδιά εννοώ, δηλαδή με το πλήγωμα της καρδιάς. Εντάξει, το βλέπουμε αυτό. Και να πάμε στο επόμενο και να πάμε στο τελευταίο μας ζώδιο. Μην ξεχάσετε, μην φύγετε, διότι θα κάνουμε και στο τέλος και το τελικό άνοιγμα της πύλης με τέσσερις κάρτες για να δούμε τι, να κλείσουμε όμορφα για να δούμε τι έχουν να μας πούνε. Ωραία. Και η ίχθυς εδώ, ικανότητες, προσαρμόσιμο, πολύ διαισθητικό, έχει πολύ φαντασία. Μπορεί να γίνει καλοσυνάτο, μπορεί να όμως να γίνει και πολύ απότομο. Μύστης, ευαίσθητο, πολύ πνευματικότητα και ένας υπότης, μάλιστα. Αποστολή, έχετε αποστολή. Οι ηχθείς έχουν αποστολή. Τυχαίο. Υπότης, λοιπόν, υπότης μπαστούνι, μια αποστολή σε αυτή τη ζωή σας, η οποία συμφωνήθηκε να χτίσετε πράγματα, να δημιουργήσετε ένα δυνατό οικοδόμημα, μία βασίλισσα η οποία σας βοηθάει, μία βασίλισσα λοιπόν λιονταρίνα εδώ, η οποία είναι βασίλισσα μπαστούνι, ιδιαίτερη ή μπορεί να είναι και μία συμφωνία ψυχών εδώ πέρα, μία αποστολή που έχετε συμφωνήσει μέσα από άλλες διαστάσεις και άλλα πράγματα και ευλογίες με το 7 κούπα,
Προσέξτε μόνο, μην χαθείτε στη φαντασία, στην υπέρμετρη φαντασία, στο φτιάξιμο ονειρικών κόσμων οι οποίοι δεν έχουν κανένα νόημα. Αν το γιώσετε, αν το καταφέρετε, τότε έχετε κατακτήσει τις ευλογίες του αριθμού 7, του πνευματικού κόσμου. Αποστολή, χτίζω ισχυρό πνευματικό πλαίσιο, εμπιστεύομαι τη διαίσθησή μου, ίσως υπάρχει μια δασκάλα εδώ κιόλας ή μια γυναίκα η οποία σας βοηθά γενικά στη ζωή σας και φυσικά το 7 κούπα το οποίο το προσέχουμε, το πνευματικό κομμάτι. Το γήινο κομμάτι είναι το 10 κούπα, οικογένεια, ευτυχία, είστε ευαίσθητοι άνθρωποι σας. Έχετε έρθει για να κάνετε οικογένεια με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Είτε φυλογική οικογένεια, είτε οικογένεια, μπορεί να έχετε ζωάκια, μπορεί να φροντίζετε άλλους ανθρώπους, να είστε νοσοκόμος, νοσοκόμα, ό,τι έχει να κάνει με τη φροντίδα των ανθρώπων, έτσι. Και σας γεμίζει αυτό, σας βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, γιατί είστε ένα ζώδιο θλίψης, ένα ζώδιο το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο και πολλές φορές τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω-γύρω το θλίβουν, το συνθλίβουν, το στεναχωρούν, το απογοητεύουν. Αισθάνεται μόνο του, αλλά, έχετε όμως αυτό εδώ, το οποίο μπορεί να σας συνεφέρει. Έχετε επίσης ένας βασιλιάς, μάλιστα ένας βασιλιάς εδώ πέρα, μπαστούνι, ο οποίος αφορά ζώδια της φωτιάς, τα οποία έρχονται να σας πούμε, σας έχουν περικυκλώσει, δηλαδή ένα δέκα κούπα. Και ένας βασιλιάς εδώ, έρχεται να σας αλλάξει την πραγματικότητα. Σου λέει, βρες δύναμη για την ευτυχία. Και το επόμενο είναι όρμα. Να η αποστολή σου. Μια αποστολή εδώ, μια αποστολή εδώ. Τι σημαίνει η αποστολή? Η αποστολή σημαίνει ορμάω να κατακτήσω τη ζωή. Ορμάω να πάρω αυτό που δικαιούμαι. Ορμάω να βρω αυτό τη θέση μου σε αυτόν τον κόσμο, με ό,τι και αν έχει να κάνει. Την αξία μου, τη δύναμή μου. Να τα ωραία τα μηνύματα με όλες αυτές τις ωραίες, με την ωραία πύλη που ανοίγει 8-8. Για σας λοιπόν τους ηχθείς, ξεπερνάω τις δυσκολίες, τις στεναχώριες, με διέστηση, ορμάω στη ζωή, να κατακτήσω πράγματα, να καταλάβω τι γίνεται. Πολύ ωραία. Και τα μαζεύω για να κάνουμε το τελικό κλείσιμο, bottom of the deck θα κάνω, για την πύλη αυτή. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Θα κάνουμε ένα ωραίο bottom of the deck. Κλείσιμο λοιπόν. Αυτή είναι η πύλη, το άνοιγμα της πύλης 8-8. Τι έχει να μας πει και για το επόμενο εξάμηνο. Και εδώ. Λοιπόν, το πρώτο είναι μία βασίλισσα ξύφων. Καθίστε να το ανοίξω όλο. Το δεύτερο είναι ένα 9 πεντάκτηνο. Κλείσιμο κύκλων ίσως ή και το περνάω μια χαρά. Ένας ακόλουθος πεντάκτηνο και το επόμενο είναι ένα 3 μπαστούνι. Από όλα έχει ο μπακτσές που λένε. Λοιπόν, η βασίλισσα ανοίγει το χώρο και η βασίλισσα λέει στους υπόλοιπους, παιδιά, πάμε να κάνουμε πράγματα. Δίκαιη, δυνατή, αισιόδοξη, ευστροφία, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, βάλτε να δείτε ποιες είναι οι πύλες που ανοίγουν και τι σημαίνουν αυτές οι πύλες, ψάξτε το λιγάκι. Το 9 πεντάκτηνο για τον Αύγουστο, αλλά 8-8 σαν πύλη σημαίνει ολοκλήρωση, σημαίνει ύλη και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και η φύση εδώ, που είναι και η αναγέννηση. Αλλά όμως, εδώ το 9 πεντάκτηνο σημαίνει ότι μόνος μου, μόνη μου πρέπει να καταλάβω πολλά πράγματα, τι συμβαίνουν και να τα χτίσω. Ο ακόλουθος πεντάκτηνος σημαίνει φέρνω καλά νέα. Έρχονται και καλά νέα για εσάς. Υπάρχουν και καλά νέα. Και τα καλά νέα που φέρνει είναι ότι μπορείς να τα έχεις όλα αυτές τις ποιότητες και σύν αυτό είναι και το 3 μπαστούνι, το οποίο 3 μπαστούνι σημαίνει ναι, μπορείς να κάνεις σχέδια για το μέλλον. Έχεις όλη τη δύναμη και δεν είναι τυχαίο που κρύβεται και το αστέρι από κάτω, να το πάμε έτσι, που είναι ο Σύριος δηλαδή, και οι Πλειάδες. Και σημαίνει προχώρα, έχεις, βέβαια, δεν είναι τυχαίο που κρύβεται, sorry. Δεν είναι τυχαίο που κρύβεται. Διότι ο Σύριος, όντως, πολλοί από εσάς να μην το γνωρίζετε, να μην τόσο γνωστό γενικότερα στην αστρολογία και όλα αυτά, ήρθε όμως η στιγμή να το μάθετε περισσότερο μέσα από εδώ, από αυτό το κανάλι. Άρα έχουμε ωραίες ενέργειες, πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία ανοίγματα. Προχώρα σου, λέει, βρες το μονοπάτι σου.
θα βρεις τι είναι καρμικό. Μπορεί να χρειαστεί να περάσει ένα διάστημα μόνος σου ή μόνη σου. Όμως έχει εκεί, σε φροντίζουν από πάνω και θα βρεις τη διαδρομή σου και θα βρεις τα όνειρά σου. Και πάρε αποφάσεις. Πάρε αποφάσεις, σου λέω. Αυτή εδώ είναι πολύ δυνατή. Η Βασίλισσα Ξυφών, που αφορά τα ζώδια βέβαια του αέρα, είναι πολύ δυνατή. Σου λέει, οπ, τι γίνεται εδώ. Αποφάσισε ρε παιδί μου και προχώρα. Προχώρα. Ελπίδα. Αγάπη. Αυτά φίλε και φίλοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε, όχι άμεσα, ας το πούμε σε κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως προς το τέλος περίπου Αυγούστου, που θα κάνουμε τα ζώδιά μας, τους χωρισμούς μας κτλ. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και πάντα αισιοδοξία και αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ.